Με έντονο παλμό και εθνική υπερηφάνεια γιόρτασαν σήμερα οι Ηρακλιώτες την 28η Οκτωβρίου. Από νωρίς οι δρόμοι της πόλης γέμισαν με κόσμο κάθε ηλικίας που συγκεντρώθηκε για την καθιερωμένη παρέλαση αποδίδοντας τιμή στο ιστορικό όχι των Ελλήνων. Ο ηλιόλουστος καιρός στάθηκε σύμμαχος μετατρέποντας την αργία σε μια μεγάλη γιορτή που πλημμύρισε το κέντρο του Ηρακλείου με ζωντάνια και ενθουσιασμό. Βγήκαμε να γιορτάσουμε την εθνική μας επέτειο φυσικά, να καμαρώσουμε τα παιδιά μας που παρελάζανε. Χρόνια πολλά, να έχουν υγεία και να παλεύουν καθημερινά. Η αργία είναι, ο κόσμος γιορτάζει την εθνική επέτειο. Ευτυχώς τουλάχιστον οι πιο παλιοί εμείς γνωρίζαμε την επέτειο αυτή. Ότι είναι 28 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά Ελλάδα. Να είναι όλοι γεροί, δυνατοί. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Οικογενειακός, όλη η οικογένεια μαζί, παιδιά και εγγόνια. Δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία, τίποτα άλλο. Αυτό. Η γιορτινή διάθεση μεταφέρθηκε στα καταστήματα με μεγάλους και μικρούς να κατακλείζουν καφέ, εστιατόρια και ταβέρνες. Ντόπιοι και επισκέπτες απόλαυσαν τη σημερινή αργία με λίγες στιγμές χαλάρωσης. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Ελλάδα πάντα ελεύθερη και ενωμένη, τίποτα άλλο. Οι Έλληνες ενωμένοι πάντα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από μια πολύ καλή δουλειά που κάνουμε, χαιρόμαστε που δεν έχουμε τραπέζια άδεια. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέφτει μια συγκεκριμένη ώρα μετά που τελειώνει η παρέλαση, για μια μισή το πολύ δύο ώρες μετά κόβει η δουλειά. Εντάξει. Είστε ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος είναι που έχουμε την υγειά μας πρώτα-πρώτα. Αυτό. Οι καταστηματάρχες είδαν με χαρά τα μαγαζιά τους γεμάτα σε μια ημέρα που συνδύασε την παράδοση με την οικονομική τόνωση της εστίασης. Οι ίδιοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τζίρο της ημέρας, καθώς η γιορτινή κίνηση τους προσέφερε οικονομική ανάσα, ενισχύοντας την αισιοδοξία τους για το επόμενο διάστημα.